Δημοκρατία 26-28, ΣΥΡΙΖΑ 36-38, ΠΑΣΟΚ 4-2-5-2, ΑΝΕΛ 4-5, Χρυσή Αυγή 6-7, ΚΚΕ 5-6, Ποτάμι 6-7, Κίνημα 2-2-3-2 και τα υπόλοιπα είναι ως έχουν, δηλαδή όπως ήταν πριν, η Δημάρ 0307, ο λαός 0616, η ανταρσία 0616 και το άλλο κόμμα 3 με 4,6. Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές από το οι βασικές αλλαγές είναι ότι ανεβαίνει λίγο η Νέα Δημοκρατία, έτσι, προχωράει το κέντρο βάρους το 27 από κέντρο βάρους 25 και ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει από το 37,5 κέντρο βάρους στο 37. Αυτό σημαίνει για τις έδρες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 148-154. 148 με 154, ενώ πριν μας είχατε πει 148 με 156 με 158. Σας λέω ότι τα κόμματα που μένουν έξω τώρα εξακολουθούν να είναι γύρω στο 9, κάτι, άρα πάλι απαιτείται 36 ισοδοτό. 36, κάτι. Ενώ αν μπει ο Παπανδρέου, είπαμε είμαστε 38, κάτι. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Τα δεδομένα αυτά έχει, δηλαδή. Έχει αυτή. Με αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει με τη διόρθωση που έγινε και με τη διόρθωση. Εάν ο κύριος Παπανδρέου δεν μπει στο κοινοβούλιο, εγώ υπολογίζω ότι θα έχει γύρω σε 156 βουλευτές. Όχι, σας είπε ανώτατο 154. 58.